Θα βάλετε μια τελεία και οι δύο για να δούμε τον Γιάννη Χριστάκο, ο οποίος θέλει να μας πει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξαναπήγε στην Καλλιθέα. Είναι στην Καλλιθέα. Γιατί φτιάχνουν καλό καφέ. Στην Καλλιθέα. Θα θυμάσαι προημερών, μαζί το συζητούσαμε και το ξέρεις πολύ καλά και από εμπειρία, ότι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, τουλάχιστον αυτοί που είναι οι δύο μονομάχοι για την νίκη, πηγαίνουν τις τελευταίες μέρες κυρίως σε περιοχές όπου στις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις βλέπουν να χρειάζονται μία ενίσχυση παραπάνω. Δεν την έχω τώρα αυτή την εικόνα για την Καλλιθέα. Ξέρω όμως ότι είναι περιοχή μαζί με το Περιστέρι και άλλες της πρώην Β' Αθηνών, αν θες βόρειο-νότιο τομέα, που δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία και τα δύο κόμματα. Λοιπόν, σήμερα γιατί είναι στην Καλλιθέα όμως ο κ. Μητσοτάκης? Δεν έχει να κάνει με την επίσκεψη αυτού του χαρακτήρα που έκανε προημερών. Απλά έχει επιλεγεί το Δημοτικό Θέατρο της πόλης, γιατί συζητά αυτή την ώρα με υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα. Θα συζητηθούν λοιπόν όλα αυτά που αφορούν τις τελευταίες εξελίξεις και τους τσακωμούς για την 7ήμερη εργασία, για το 8ωρο, για τις ιδιωτικούς καινούργιος γύρος. Τομέα. Καινούργιος γύρος. Νομίζω ότι θέλει να ξεκαθαρίσει όλα αυτά για τα οποία, όπως και ο ίδιος λέει κάθε μέρα, τον κατηγορεί ψευδώς η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση, συγγνώμη, διαστρεβλώνοντας τα λόγια του. Έχω και είδηση να σας δώσω τις τελευταία στιγμή όμως. Ναι. Φούντωσε και ξέσπασε νέα κόντρα τώρα των τελευταίων λεπτών με αφορμή το νέο σποτ του ΣΥΡΙΖΑ. Τι είναι το νέο σποτ του ΣΥΡΙΖΑ? Παρουσιάζει μία ηλικιωμένη γυναίκα η οποία θυμάται πόσες φορές της έκοψαν τη σύνταξη από το 2000 μέχρι το 2014 και λέει ότι το 2015 ευτυχώς όλα αυτά σταμάτησαν και το 2019 αρχίζει να τα παίρνει πίσω. Δεν θα θυμάται η γυναικούλα. Μεταξύ 15 και 19 δεν θυμάται. Έχει χάσει λίγο μνήμη. Σας είπα, είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα. Είναι μια ηλικιωμένη. Οπότε δικαιούται να μην θυμάται. Έχει αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας όμως τώρα προδευτερολέπτων, που λέει ότι οι Έλληνες πάντως θυμούνται ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κόψει το ΕΚΑΣ, έχει κόψει το 36% της σύνταξης από την ημέρα που βγήκε στην κυβέρνηση, έχει κόψει το 6% υπερεισφοράς υγείας πάλι από τη σύνταξη των ηλικιωμένων ανθρώπων και γενικότερα έχουν χάσει περί τα 2.500 ευρώ ετησίως οι συνταξιούχοι με ΣΥΡΙΖΑ από το 2015. 2,2 δις έχει πάρει από τους συνταξιούχους ο κύριος Τσίπρας. Και τα παίρνει κάθε χρόνο. Mm. Θέλω να μας πεις κάτι, αν έχεις, σχετικά με αυτή τη συνέντευξη που δώσε στο Σπόρ 24, στο ραδιοφωνικό σταθμό. Θα σας πω εγώ λίγα και θα δείτε στην πορεία τα ατού. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε μία συνέντευξη στο αθλητικό ραδιόφωνο, λοιπόν, στο Σπόρ 24. Μίλησε κυρίως για τα αθλητικά δρόμενα. Παρουσίασε εκεί τις γνώσεις του για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ, για τις ομάδες που προτιμά. Δεν θα σας πω τι προτιμά. Προτιμώ να το δούμε. Ωραία. Τότε να μου είναι συμπαθής, αλλά συναντλέ είμαι Λίβερπουλ, το ξεκαθαρίζω. Α, μπράβο! Είμαι και θα είμαι Λίβερπουλ και η προτίμησή μου για το Champions League είναι ξεκάθαρη. Έτσι, μπράβο. Είχαμε μείνει με την εντύπωση ότι ήταν Τότεναμ. Είχε μια φανέλα ότι ήταν Τότεναμ. Ναι, το είπε αυτό. Μπράβο, λέει, έτυχε, τώρα, έτυχε, λέει, πάνω στην συνάντηση αυτή και μου έδωσαν τη φανέλα. Αλλά είμαι Λίβερπουλ και έδωσε και το πολιτικό σύνθημα εκεί. Λέει, εγώ έχω πει ότι δεν υπάρχουν ίσες αποστάσεις. Είμαστε από εδώ ή από εκεί. Λέμε ξεκάθαρα τι θέλουμε να κάνουμε. Ναι, είναι το δόγμα Κλοπ, δηλαδή, Γιούργκεν Κλοπ. Ναι, και να σας κλείσω λέγοντας, γιατί είναι σημαντικό και θα το συζητήσετε πολύ μέχρι τις επόμενες μέρες, μέχρι την Κυριακή την άλλη. Ναι. Έχω παρατηρήσει ότι ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε από χθες το βράδυ στις ομιλίες του ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για τους αναποφάσιστους. Είπε λοιπόν ότι δεν πρέπει κάποιος να μην προσέλθει στην κάλπη την επόμενη Κυριακή, ότι ο αναποφάσιστος θα πρέπει να διαλέξει και να δει τι αφορά το μέλλον του τόπου, τι είναι καλύτερο και τι όχι, και τέλος πάντων τους κάλεσε να προσέλθουν στην κάλπη και να κάνουν την επιλογή τους, λέγοντάς τους βέβαια ότι η Νέα Δημοκρατία είναι καλύτερη επιλογή για τον τόπο. Αυτό με τη χαλαρή ψήφο πάντως, το όχι στη χαλαρή ψήφο.